Εγώ είμαι γέρος, δεν μπορώ άλλο. Δεν έχω τα χρόνια τους. Δεν έχω αυτά τα νιάτα. 16, 17, 25. Έλα παππού, εντάξει, κοντεύω τα 30. Προσπαθείς. Θα δούνε όμως τι θα πάθουν. Παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα κάνουμε το πρώτο challenge γυμναστικής σήμερα. Εγώ, με το να κατανόμαστο, το να χαρακτήριστο που είπαμε την πρώτη φορά, τον Γιώργο Χατζησταθίου και τον Γιώργο Γαριβάλδη. Θα γίνει χαμός. Θα κερδίσει ο καλύτερος. Τώρα, ποιος είναι ο καλύτερος, μπορεί να είμαι εγώ ο καλύτερος στους κρίκους, αλλά στα υπόλοιπα πράγματα που θα δοκιμάσουμε σήμερα δεν το ξέρουμε. Ποιες είναι οι πιθανότητες? Σίγουρα εγώ. Σίγουρα εσύ. Ποντάρεις στον εαυτό σου δηλαδή, όχι σε μένα. Για δες εδώ, τίγρης, να τους φάει. Το πρώτο challenge, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Μετά από κλήρωση πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, πρώτος ξεκινάει ο Γιώργος Γαριβάλδης. Φυσικά εγώ τους κέρδισα όλους και ξεκινάω τελευταίος. Το χρονόμετρο είναι 20 δευτερόλεπτα και όσα περισσότερα σάλτα μπορεί να κάνει ο κάθε αθλητής μέσα σε αυτό το χρόνο. Ξεκινάμε. 3, 2, 1, πάμε! Δεν θα με περάσει κανείς, είναι σίγουρο. 1, 2, 3. Γιωργάκη, άντε γεια. Μέτρος. Φύγω. Stop, stop. Τι έγινε, παιδάκια? Ο παλιός είναι αλλιώς, ε! Δύο πόντους, ένα πόντο, μηδέν πόντους. Κουλουράκι, ο Γιωργάκης. Challenge νούμερο 2. Μετά την πρώτη μου νίκη, που ήταν λίγο δεδομένη, αλλά δεν θέλω να το πω στην κάμερα, πάμε στο γύρο νούμερο 2. Πόσα περισσότερα σάλτα μπορεί να κάνει σε μία διαδρομή. Αν έχει τη δυνατότητα, θα γυρίσει και πίσω. Σάλτα μπροστά. Ξεκινάει πρώτος ο Γιώργος. Μέτρα. Τις εγώ είδα 10. Θα τα ξαναμετρήσω. Και στην προπόνηση δεν κάνει ούτε 2. Τώρα έκανε 8, 9, πώς θα έκανε. Χαρία πόλη και φέρε το χασίγας. Πάνε και τσάμε. Δεν επιτρέπεται αυτά. Πρέπει να το αναφέρεις. Υπάρχουν κανόνες, φίλε. Άμα δεν τους δω γραμμένους, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γύρος νούμερο 2 τελείωσε. 0 πόντους. Γιωργάκη, οι δηλώσεις σου δεν ήταν ανάλογες. Δεν έχει τελειώσει τον αποτελεσμάτων σου. 2 πόντους. 4. Όχι, μετά, παιδί. Τρίτος γύρος. Στρώματα. Όσο πιο πολλά μπορούμε να προσθέσουμε. Θα πηδάμε πάνω και όποιος προσθέσει περισσότερα και καταφέρει να φτάσει με τα 2 του πόδια είναι ο νικητής. Πάμε. Το πρώτο είναι πολύ εύκολο, θα δείτε τα επόμενα. Σύμφωνα καλό! Δεν έκανα βήμα! Δεν έκανα βήμα! Δεν είναι αδίκη, δεν τράει. Ακυρώθηκε. Σου είπα πρόσεχε, μην το παίζει μάγκα γιατί θα ακυρωθεί. Οι κανόνε ήταν ξεκάθαροι. Με τα 2 πόδια πάλι. Δεν το άκουσα. Και όποιο προσθέσει περισσότερα και καταφέρει να φτάσει με τα 2 του πόδια είναι ο νικητής. Δεν παίζω.
Δεν έκανα βήμα. Εσείς κάνατε βήμα. Εσύ το κάνετε να κάνω βήμα. Όχι. Μια ευκαιρία. Η κανόνες είναι ξεκάθαρη. Μια ευκαιρία. Μηδέν πόντους ο Γιώργος. Πάμε. Χαρίσουμε τον Γιώργο για σήμερα. Ναι, πρώτο challenge. Θα ανέβαινε άμα έχεις κάνει τρέξιμο, θα ανέβαινε. Αν ανέβεις αυτό όμως, Είμαι ένα 80, άρα αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 2,20. Αν είναι αυτός ένα 80, εγώ με 3 μέτρα. Βγάλω το παιχνίδι. Τρίτη ευκαιρία, παιδιά, τελευταία. Το μπορούσα, ρε φίλε. Τι τόσο, για τόσο. Παιδιά, τελευταία προσπάθεια για τον Γιώργο. Μου φαίνεται πως θα πάμε σε ισοπαλία σε αυτό το round. Τέλος και αυτό το round, τελικά βγήκε νικητής, ο αχαρακτήριστος. Ναι ρε φίλε! Εγώ μαντέψτε. Πάλι. 0-1-2. Η τελική κατάταξη μέχρι τώρα έχει ως εσείς. 4-3-2, δεν παίρνει πρώτος. 2-1-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 2-1
4 πόντι, 0 πόντους. Αλλά θα πάρω double down και άμα εγώ πρώτος, ισοφάριζω τον Γιώργο και έχω ένα εισιτήριο μάλλον για τον τελικό. Αλλά ο Γιώργος είναι τίγρης. Το challenge έχει ως εξής. Ξεκινάμε από κατακόρυφο και οι τρεις ταυτόχρονα, χωρίς χρόνους, χωρίς τίποτα. 1, 2, 3. Από την άσπρη γραμμή στο ταπί που εδώ θα δείτε ακριβώς πίσω μου, έως την επόμενη άσπρη γραμμή, εκεί κάτω, εκεί. Κάτσε μου πρίβεις τον μπράτσο. Α, sorry. Κάντε λίγο ένα θέλετε τον μπράτσο στο δίπλα. Και ξαναγυρνάμε πίσω. Ο πρώτος που θα τερματίσει είναι πρώτος με 2 βαθμούς, ο δεύτερος με 1 βαθμό και ο τρίτος με 0 βαθμούς. Είπε κάτι για double down και τέτοιο το παλικάρι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Δεν χρειάζεται να σου πω γιατί. Και μετά περνάμε στο μεγάλο τελικό. Πάμε. Χάσαμε, παιδιά. Πάω να φάω τώρα τις φαγές που μου φτιάξει η μάνα μου στο σπίτι. Γιατί έχει... double down τώρα. Γιατί όχι για τελικούς. Όχι για double down, μόνο για φαγές είμαστε. Γεια σας. Έχασα και σε αυτό το challenge και οι πόντοι έχουν ως εξής. Ήμουν στους 5 και πάω στους 6. Ο Γιωργάκης ήταν στους 4 και με ισοφαρίζει. Και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο τελικό. Winner takes all. Μεγάλος τελικός, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στο Λευτέρη Πετρούνια και στο Γιώργο Χατζηστανθίου. Τελευταίο αγώνισμα, κρέμασμα με το ένα χέρι στους κρίκους και επιτρέπεται η οποιαδήποτε επαφή μόνο με το σώμα. Δεν επιτρέπονται χέρια, πόδια και επιτρέπεται και η συζήτηση. Το τι σημαίνει αυτό, πάμε να δούμε. Thank you.
νιώθεις που ανταγωνίζεις εμένα στους τρίκους? Γρήγορη πτώση από τον Γιώργο, κύριε Σιγκύρη. Πολύ γρήγορη θα έλεγα. Ο Λευτέρης Άνετος ακόμα κάθεται σαν το μαϊμουδάκι που όλοι ξέρουμε πάνω στους κρίκους. Όλοντας των αθλητιών για μια ακόμα φορά, νικάει. Πάρτε. Δεν θα πω βαθμούς γιατί δεν μας συμφέρει φυσικά. Τρίτος. Εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί γελάνε. Δεύτερος. Και όμως θα τζευταθεί. Και πρώτος, κυρίες και κύριοι, Λευτέρη Πετρούνια! Ναι ρε φίλε! Μπράβο. Συγχαρητήρια. Και ας είσαι 9, το είσαι πολύ καλός. Και κάποια στιγμή θα κερδίσεις και εσύ. Πάρε τη σειρά μου. Του Λευτέρη Πετρούνια, παιδιά. Και κάπου εδώ τελείωσε το πρώτο challenge. Ελπίζουμε να το απολαύσατε. Ευχαριστούμε πολύ όσους παρακολούθησαν. Ελπίζω να το απολαύσατε και εσείς, παιδιά. Ναι, ξεκάθαρα. Και ας βγήκε τρίτος. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέω αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να γράψετε τα σχόλιά σας για το πόσο καλός είναι. Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Για χαρά.